19 είναι συνολικά μέχρι σήμερα τα δείγματα που έφτασαν στο ιολογικό εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, όλα αρνητικά στον κοροναϊό. Η Κρήτη, όπως τόνισε ο διευθυντής του εργαστήριου Γιώργος Σουρβίνος, μιλώντας στο Ράδιο 984, έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να μην έχει κρούσμα, και αυτό να είναι θετικό, όμως θεωρείται βέβαιο ότι είναι θέμα χρόνου το κρούσμα αυτό να έρθει, καθώς ήδη, όπως εξήγησε, βρισκόμαστε σε περίοδο μιας άτυπης πανδημίας. Οδεύουμε, όπως αναφέρατε κι εσείς, στη δεύτερη φάση. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει, αλλά είμαστε στα πρόθυρα. Τα κρούσματα ακόμα εξελιχθούνται, αλλά όχι, δεν θα είναι δυνατό αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Θα εμφανιστούν για κρούσματα τα οποία δεν θα έχουν καμία λογική εξήγηση, κανένα ιστορικό επιδημιολογικό μετακίνηση ή επαφή με επιβεβαιωμένα εργαστήρια κρούσμα. Δεν θα αργήσουμε να βγούμε σε αυτή την διαδικασία. Οπότε τα μέτρα πλέον θα αλλάξουν. Ήδη βλέπουμε να παίρνουμε μια πρόγευση αυτών των μέτρων σε περιορισμένη κλίμακα, αλλά αυτά λογικά σύντομα, πολύ σύντομα θα τιμωρηθούν και θα έχουν ευρεία κλίμακα. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ κοντά. Άτυπα είμαστε σε πανδημία. Υπολείπεται η επίσημη ανακήρυξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο κύριος Σουρβίνος διευκρίνησε ότι βρισκόμαστε λίγο πριν τη δεύτερη φάση του ιού και πως τα μέτρα το επόμενο διάστημα λογικά θα ενταθούν. Με στόχο τον περιορισμό να υπάρξουν μαζικά βαριά περιστατικά σε ευπαθείς ομάδες που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν λόγω του αριθμού τους. Για το λόγο αυτό, στη δεύτερη φάση προβλέπονται μέτρα ακόμη και περιορισμού των συγκοινωνιών. Στην παρούσα φάση, με αυτόν τον αριθμό κοσμάτων και με την ακόμα δυνατότητα εφηλάτησης, δεν μπορεί να ανακοινωθεί ένα τέτοιο μέτρο. Όταν όμως ξεφύγει η κατάσταση και πάμε στη δεύτερη φάση, ναι, θα ανακοινωθεί προφανώς αναστολή κυκλοφορίας. Και όχι μόνο στα μέτρα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά απαγόρευση πολύ μεγάλος περιορισμός μετακινήσεων και εξόδου από τις κατοικίες των ατόμων τα οποία νοσούν. Σε ό,τι αφορά τα ταξίδια, ο κ. Σουρβίνος εξήγησε ότι είναι καλύτερο να αποφεύγονται εφόσον δεν είναι αναγκαίο, ενώ διατύπωσε την άποψή του και για την θεία κοινωνία με επιστημονική προσέγγιση. Η αμιγώς επιστημονική άποψη λέει ότι ότι η θεία κοινωνία με τον τρόπο που γίνεται με την κοινή χρήση του σκεύους είναι ένας τρόπος μετάδοσης και του νέου κορονοϊού. Θα ήταν καλό να υπάρχει μια συνεννόηση και με την ελληνική εκκλησία και να είναι αρρωγός μιας κοινής απόφασης και μιας κοινής προσπάθειας για αποφυγή μετάδοσης περαιτέρω του κορονοϊού. Ο καθηγητής ιολογίας, που συνέστησε να μην κυριαρχεί πανικός, διευκρίνησε ότι η τήρηση των μέτρων προστασίας από τους πολίτες και η αποφυγή της ανευθυνότητας σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτά αποτελεί κλειδί για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη αυτής της κατάστασης, που δείχνει πως εξελίσσεται μέρα με την ημέρα. Δεν χρειάζεται ούτε τρόμος, ούτε όμως η πλήρη ανευθυνότητα. Διαβάζω τώρα στον πύργο ότι ο Δήμαρχος Πύργου κάνει έκκληση, βλέπει άτομα τα οποία θα πρέπει να είναι σε καραντίνα και κυκλοφορούν ελεύθερα στην πόλη. Σωστά. Αυτή είναι μια στάση ανεύθυνη. Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, ο κύριος Σουρβίνος εξήγησε ότι γίνονται ήδη δοκιμές. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Μία έχει ανακοινωθεί ήδη με 100 ασθενείς σε 3 νοσοκομεία της Κίνας, με καλά αποτελέσματα, και συνεχίζονται μελέτες. Απλώς με 100 ασθενείς είναι πολύ μικρή η κλίμακα μελέτη και δεν μπορεί να καθιερωθεί και να συστήνεται ως αγωγή. Επίσης, χορηγούνται στους ασθενείς που νοσηλεύονται στην Ελλάδα ήδη αντιρετροϊκά κοκτέιλς, δηλαδή που είναι φάρμακα κατάλληλα για άλλους RNA ιούς, όπως είναι και ο κορονοϊός. Υπάρχουν δοκιμές οι οποίες εξελίσσονται.